κάθε την πάσα περνάει. Ο Μπέξτον είναι, κάνει το σουτ κοντρά την μπάλα και μαζεύει ο Πίριτς. Χαμηλά στο γύρισμα ο Άλτμαν, το σουτ, την μπάλα πάει έξω. Πανομοιότυπος τρόπος που σκόραρε. Τελέστηκε το play out από τον Ροσάλης, τον Φαράς, ο οποίος σεντράρει. Κεφαλιά του Γιούρσκο, κατέβασε ο Ντελμύρο. Και έχουμε corner για την ΑΕΚ, νομίζω ήταν πολύ λαθασμένη. Τελέστηκε το corner, νέα κεφαλιά. Πάει έξω από τον Τόμοβιτς, διότι ο Πίριτς έδιωξε, κερδίζει όμως ο Άρης και φέρνει αποτέλεσμα η πίεση με τον Στρούσκι να κάνει το σουτ. Καταπληκτικό γκολ, 1-0 ο Άρης από τον Στρούσκι στο 20 λεπτό. Έκλεψε την μπάλα ο Άρης και με αυτή την βολίδα ο Πολωνός βάζει τον Άρη μπροστά στο σκορ με το 4ο του φετινό γκολ. Και δίνει τη δυνατότητα στους λιγοστούς φίλους του που είναι στην εξέδρα να πανηγυρίσουν αυτό το καταπληκτικό γκολ, επαναλαμβάνω, που δεν έδωσε κανένα περιθώριο στον Πίριτς να αντιδράσει. 1-0 λοιπόν ο Άρης με τον Πολωνό. Να ξεκινήσουν άμεσα να βάζουν αυτή την ασφιχτική πίεση. Ράφα Λόπες στον Άλτμαν το σούτ, με μπάλα πάει έξω. Ο Πολωνός ψάχνει επιλογές, δεν πέρασε η πάσα στον Μποάκη. Κέρδισε ξανά ο Άρης με τον Κομή στο σούτ, 2-0. Στο 27ο λεπτό παγώνει κι άλλο το αρένα η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας με ένα δεύτερο γκολ με τον Κομή, ο οποίος πάει στον πάγκο να το πανηγυρίσει. Αγκαλιά με τον Σπιλέσκι και ο Μάριος Στεπίσκι. Ο Άρης το 27ο λεπτό λοιπόν προηγείται με 2-0. Η πίεση που βάζει ψηλά ο Σπιλέσκι φέρνει αποτέλεσμα, γιατί έχει βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ με αυτά τα δύο γκολ που πετυχαίνει. Προβληματισμένος Όλτρα, ικανοποίηση στον πάγκο του Άρη που δεν είχε σκοράρει στα τελευταία 5 παιχνίδια μόλις ένα γκολ και έρχεται να πετύχει εδώ μέσα σε 27 λεπτά 2. Κατέβασε στον Πέρε Πόντς, Άλτμαν, Γιούρσκο απευθείας, Βαν Άλβες σε κόρνερ, εντυπωσιακός. Εδώ ο Βραζιλιάνος κρατάει ανέπαφη την εστία του. Εκτελεί το σημείο του πέναλτι, διώχνουν του Άρη, το σούτ του Φαράς είναι πάρα πολύ αυτό. Ο Άρης στην επίθεση με τον Μπέξτον να περνάει στον Παπίκα, το σούτ, την μπάλα πάει έξω. Στο 30, απειλή για τρίτον γκολ ο Άρης με τον Μπαμπίκα. Στεπίνσκι, λάθος πάσα του Γκαζού, ευνοεί τον Φαρά στην περιοχή. Στο αριστερό κάνει το σούτ κοντράρι ο Άλτμαν, 2-1. Η ΑΕΚ μειώνει το σκορ στο 33ο λεπτό. Και παίρνει την μπάλα γρήγορα για να πάει στην σέντρα με τον συνήθι ύποπτο. Η ΑΕΚ μειώνει στο σκορ με τον Άλτμαν. Ήταν η ωραία ενέργεια που είναι από δεξιά, από τον Φαράς. Βλέπουμε και τον κόσμο να το πανηγυρίζει. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής τα έχει όλα. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, γιατί διαμαρτυρία για φάουλ στην αρχή της φάσης οι παίχτες του Άρη. Βλέπουμε εδώ, δεν υπάρχει offside, καθώς το σούτ του Φαράς δεν υπήρχε offside αρχικά, μετά κοντράρει μπάλα. Άλτμαν είναι στην επίθεση και δίνει στον Γιούρσκο κοντά του Νομποάκη. Περνάει ο Ούγγρος, θέλει τον χώρο για να κάνει το σουτ, το κάνει τώρα κοντράρι από κόντρα, πάει στα δίκτυα ο Ράφα Λόπες. Δεν ξέρω, ο υπόπτης μένει στη γραμμή ακόμα, δεν ξέρω αν δίνει σέντρα ή όχι. Περιμένει και ο υπόπτης αλλά και ο διαιτητής. Πανηγυρίζουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Να δούμε, πάει στο ΒΑΡ η φάση ξεκάθαρα πλέον, γιατί από παίχτη της ΑΕΚ πάει η μπάλα στον Ράφα Λόπες για να σκοράρει. Ένα παιχνίδι που τα έχει όλα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε. Από αυτό το πλάνο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η μπάλα είναι offside, αλλά βλέπουμε το γκολ.
πανέμορφο γκολ. Όχι, δεν. Να μην παίζουν στον άξονα, να μην γίνει κάποιο λάθος πάλι και να οπληρώσει. Κέρδισε την μπάλα ο Άρης και έχει χώρο στο ανοιχτό γήπεδο να απειλήσει. Ο Μπέξτον τρίπλα, γλιστράει όμως και δίνει τη δυνατότητα στον ο Πύρης να μαζέψει. Βλέπετε πόσο χώρο έχει ο Άρης για να απειλήσει την άμυνα της ΑΕΚ. Μπέξτον η πάσα στον Παμπίκα, καθυστέρησε τον κλείνει ο Γκαρσία και του παίρνει την μπάλα στον Στεπίνσκι, ο οποίος έχει χώρο και κουβαλά την μπάλα και δίνει ωραία στον Κομή, στη σέντρα του κοντράρι, κερδίζει στον Στεπίσκι το σούτ, μαζεύει ο Πύρης στο 44. Κέρδισε ο Άρης με τον Νοστρούσκι, μακρινή παλιά πίσω από την άμυνα προς τον Παπίκα, πάνω η σημαία offside. Καλή του μέρα, αυτό είναι ξεκάθαρο Ντελμύρο. Κάθε την πάσα προς τον Παπίκα, αφήνει κάτω την σημαία ο διαιτητής. Το πλασέ σηκώνει τώρα την σημαία. Είναι πολύ σωστή αντίδραση, αφήνει να εξελιχθεί η φάση και αν βλέπουμε εδώ η φάση με το ΒΑΡ, με την γραμμή. Αν η σημαία σε θέση ο Σάιτ και εδώ είναι ξεκάθαρη η φάση, σωστός ο βοηθός. Έτσι γρήγορα η ΑΕΚ με τον Άλτμαν να γυρίζει, για να δούμε εδώ. Περνάει τον Μουσουντά, το σούτ του Άλτμαν μαζεύει σταθερά ο Μανάλβες. Στο 60 απειλή η ΑΕΚ με τον Καζού, φέρνει την πάλα στο δεξί να κάνει την σέντρα και φαγιά, νέα και φαγιά πάει έξω από τον Στεπίνσκι, μεγάλη ευκαιρία. ΑΕΚ κατά μέτωπο, Παπίκα γυρίζει το σούτ, πάει έξω. Στο 61 νέα απειλή για τον Άρη. Μακριά για να μην γλιστρήσει από τα χέρια του. Βλέπουμε το ρίξιμο και φαγιά του Ράφα Λόπες στο δοκάρι, ο Αλτμάν νέο δοκάρι, 3-2 από τον Αλτμάν. Χρειάστηκε τρεις προσπάθειες ο Ισραηλίτης για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 65. Όταν θέλει να μπει και όταν δεν θέλει να μπει η μπάλα, όπως και να έχει η ΑΕ καταφέρνει να σκοράρει και να πάρει προβάδισμα ή και να λατρεύσει τα δεδομένα, βρέθηκε να χάνει 2-0 στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Αντέδρασε αρχικά, στέλνοντας το παιχνίδι στα αποδυτήρια του ημίχρονο στο 2-2 και τώρα με τον πιο φορμαρισμένο παίκτη, αν μου επιτραπεί αυτή η εκφράση, αν και έχει υπό αρκετούς που διακρίνονται το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε εδώ την πρώτη φάση με τον Άλτμαν. Δύο δοκάρια και στην τρίτη ήταν αδύνατο να στοχίσει, ήταν σε ισορροπία στην τρίτη προσπάθεια. Εκτελεί, μαζεύει ο Πύριτς το 67. Το φωνάζουν με τόσο έντονο τρόπο, πέρε πόρος, πάει να χτύψει μπάλα, αλλά είναι σε δύο σάιτ. Τελέστηκε από τον Γιούρσκο η μπάλα, λέδε στο σούτ, κοντράρι, καταλήγει στον Ράβα Λόπες, νέο σούτ, νέα κόντρα, επιμένει η ΑΕΚ με νέα σέτρα του Γιούρσκο και φαγιά του Ράβα Λόπες, διώχνει ο Μανάλβες, τώρα διώχνει πιο. Και ο Άρης έχει χρόνο για να βγάλει αντιπίθεση με τον Κακόρη, πέναντι είναι ο Γκομής, του δίνει ωραία πάσα για να δούμε στην περιοχή ο Γκομής, 3-3, ισοφαρίζει ο Άρης, κάτω η σημαία. Το γκολ μετράει αρχικά από τους διαιτητές, θα εξεταστεί βεβαίως από το ΒΑΡ στο 78. Στην αντεπίθεση ο Άρης με την καταπληκτική πάσα του Κακόρη στον Γκομίνς και το τελείωμα από τον Γκομίνς, δεύτερο γκολ στο παιχνίδι. Στο 78 λεπτό φαίνεται να χωλαίνει, να έχει τραυματιστεί και στο τελείωμα. Να δούμε ξανά εδώ, όχι, καλύπτεται καθαρά. Το γκολ μετράει, ο Άρης ισοφαρίζει σε 3-3 και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Βλέπετε την ωραία πάσα του Κακόρη. Περνάει μπάλα, Κακόρη, κεφαλιά στον Μόχκα Μπράουν, νέα κεφαλιά στον Μπέξτον. Το πλασέ πάει έξω στο 82, ο Άρης απειλεί για το 4-3. Το φάουλ εκτελεί, κεφαλιά του Πηλέα, ζητούν χέρι. Γιατί βρίσκει στον Μουσούντα η μπάλα, θα δούμε σε επαναλήψη. Εδώ, όχι, όχι, στον ώμο η μπάλα, σε κάθαρη φάση. Ξανά εδώ να φανεί και από αυτό το πλάνο. Σεντράρι, Ματίας Πόλιαριτς, ψάχνει ο χώρο, γυρίζει την μπάλα.
Βαν Άλβες, δεν υπάρχει φάουλ, διώχνει ο Τελμύρο σε πλάι ο Αούν. Μέσα ο Ρώμο. Γκαρσία κατέβασε. Περνάει μπάλα στον Φαράς. Το πλασέ 4-3 η ΑΕΚ. Πανηγυρίζει ο Φαράς. Περιμένουμε βεβαίως και το ΒΑΡ. Γίνεται κακός χαμός. Είναι οριακή η φάση. Στο 94ο λεπτό η ΑΕΚ βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει και περιμένουμε τη λύση του ΒΑΡ. Γίνεται ένα μεγάλο κουβάρι. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ο Φαράς σκοράρει τον γκολ. Αλλά περιμένουμε όλοι μας. Γιατί ήταν απέναντι μας, γι' αυτό περιμένουμε. Όχι, καλύπτεται τον γκολ, μετρά κανονικά. Τον γκολ μετρά κανονικά. Η ΑΕΚ λοιπόν στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού καταφέρει να σκοράρει και να πάρει την νίκη, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος άλλος για να αλλάξουν τα δεδομένα. Βλέπουμε καλά απλά. Έβλεπα τον διαιτητή, γι' αυτό σταμάτησε για τα μικρά δευτερόλεπτα που υποδείκνει ότι καλυπτόταν ο Φαράς. Βλέπουμε εδώ και με το ΒΑΡ και με την γραμμή ότι ήταν ξεκάθαρο.